με τις μηχανές αναμένες για να κρατήσουν ανοιχτό το επαρχιακό οδικό δίκτυο των Χανίων από αύριο το απόγευμα, οπότε προβλέπεται η έναρξη της σφοδρής χιονόπτωσης και για τις επόμενες ημέρες. Βρίσκονται τα χιονιστικά μηχανήματα της περιφέρειας των Δήμων και ιδιωτών εργολάβων. Ο κρατικός μηχανισμός στα Χανιά είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο χιονιά, με τις κατευθύνσεις να δίνονται στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Εμείς έχουμε ενεργοποιήσει τα μνημόνια μας με πάρα πολλούς εργολάβους, με πάρα πολλά μηχανήματα σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού. Διότι όταν περιμένει χιονόπτωση, η οποία μπορεί να κατέβει και στα 300 και στα 250 μέτρα από ό,τι μας λένε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και η ζώνη όλων των μυρωνών χωριών. Από τα σκήφους Φακίων μέχρι το Θέρισο και τα Κεραμιά και από την Κάντανο, τα ορεινά χωριά του Σελήνου, το Έλος και τους Λάκους, προβλέπονται έντονες χιονοπτώσεις που θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες αύριο. Μια ζώνη από τον Αποχώρωνα, Ρέθυμνο και λίγο πριν το Ηράκλειο είναι οι ζώνες οι οποίες λόγω του βορείου ρεύματος θα πληγούν. Ισχυρές βροχοπτώσεις από καταιγίδες. Έκκληση σε όσους βρεθούν αύριο στο οροπέδιο του Ομαλού και στο καταφύγιο Καλέργη και για διάφορους λόγους θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους, απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Καλό θα είναι από το μεσημέρι της Κυριακής να αποχωρήσουν, διότι εκτός αν δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, να αποκλειστούν για κάποιες μέρες. Καλό θα είναι λοιπόν, να το ξέρουμε, ας μην είναι μόνοι κάτι και οποίοι είναι και συνηθισμένοι και έχουν τον τρόπο τους. Κάτοικοι ορεινών χωριών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή για άλλους λόγους υγείας θα πρέπει τη Δευτέρα να βρίσκονται στα Χανιά, καλούνται να φροντίσουν εγκαίρως για τη μεταφορά τους στην πόλη. Οι δε κτηνοτρόφοι που έχουν αφήσει τα κοπάδια τους σε μεγάλα υψόμετρα έχουν περιθώριο μέχρι αύριο το μεσημέρι να τα κατεβάσουν στις χαμηλότερες ζώνες. Να δώσουμε και ένα μήνυμα προς τους ανθρώπους να είναι προστατευτικοί πάρα πολύ τις μεταγενείς τους. Επίσης, οι κτηνοτρόφοι, επειδή γνωρίζετε ότι προτεραιότητα έχουν να ξεκινηστούν πρώτα τα κεντρικοί δρόμοι και τα χωριά και όχι τα μακριά, καλό θα είναι να φροντίσουν να έχουν τροφές, να έχουν μια μέρημνα τέλος πάντων ή αν μπορούν να τα κατεβάσουν αύριο λίγο πιο κοντά για να μπορούν να τα επιβλέπουν. Ενέργειες μέσα στα σπίτια, τις οποίες θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι πολίτες. Για παράδειγμα, όταν θα χρειαστεί να κάτσουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στα σπίτια τους, θα πρέπει να τα αερίζουν για να μην έχουμε και άλλα φαινόμενα τα οποία καλεί την υπηρεσία μας να τα αντιμετωπίσει, με δεδομένο ότι ανάβουν τζάκια και άλλες θερματικές συσκευές. Φαινόμενα όπως να κινούνται τη νύχτα, καλό είναι να αποφεύγεται. Να μην υπάρξει νοικοκυριό που θα μείνει χωρίς ρεύμα, θα επιχειρήσουν τα συνεργεία του ΔΔΕ, που είναι επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε όλα τα κρίσιμα σημεία που τροφοδοτούν μεγάλες και σημαντικές διακλαδώσεις, υπάρχει ετοιμότητα αντιμετώπισης συνεργείων κλπ. Η οργάνωση έχει γίνει πάντως από την υπηρεσία όπως γίνεται κάθε φορά και έχουμε αποδείξει ότι τα αντιμετωπίζουμε πολύ γρήγορα. Ο στόχος μας είναι να μην μένουν ειδικά το βράδυ πελάτες και ειδικά στα χωριά που είναι μεγάλοι άνθρωποι χωρίς ρεύμα. Έστω και με προσωρινές και γρήγορες αποκαταστάσεις. Με τον χιονιά να βρίσκεται πρώτον πυλών, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ληφθεί απόφαση για κλείσιμο σχολικών μονάδων των Χανίων τη Δευτέρα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, πιθανόν και σε όλη την περιφερειακή ενότητα.